Καλησπέρα σε όλους. Σας ζητάω συγγνώμη που άργησα. Να πάρω δύο ανάσεις μόνο, δεστε μου. Έχουμε τέτοιο που αλλάζει, εδώ είναι. Σούπερ, σούπερ. Πόση ώρα έχω? Έχω 30, 40 λεπτά. Πώς είναι η παρουσία? Τόσο δεν είναι? Μην αγχώνεστε. Θα είμαι γρήγορος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς δουλεύει. Ένα μπράβο καταρχήν σε όλους σας που έχετε έρθει σήμερα. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή πρώτα αναδρομή πριν ξεκινήσω να μπω. Πάντα να κάνουμε μια καλή εισαγωγή. Εδώ έχουμε τον κύριο Φώτη το 2012. Το 2013. Το 2014 κανονικά, βλέπετε. Το 2015, κατά το ρεκόρ. 2016 κανονικά. Και 2017. Λοιπόν, ποιο είναι το ηθικό μας δίδαγμα, καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Ότι έχω καταντήσει πιο γραφικός από γαϊτουράκια στη Σαντορίνη. Εδώ, κάθε χρόνο, όλοι μας το μαζί μια παρέα, λοιπόν. Λοιπόν, όχι, αφήνω τις βλακίες στα πλάγια, να ηρεμήσουμε λίγο. Πάμε, λοιπόν, στα βασικά. Μια γρήγορη ερώτηση σε όλους. Καταρχήν, είναι κανείς που έχει e-shop? Πάρα πολύ ωραία. Κάποιοι που δουλεύουν σε e-shop? Α, έχουμε αρκετούς. Κάποιοι που θέλουν να φτιάξουν e-shop ή να μπουν στο χώρο? Είμαστε μια χαρούλα, δηλαδή κάνουμε δουλειά. Γιατί είναι λίγο δύσκολη παρουσία, θα βάλουμε μεράκια για πρώτη φορά. Λοιπόν, τα γνωρίζουμε? Ποιοι γνωρίζουν τα Google Analytics? Αν το άλλαξω λοιπόν, ποιοι δεν γνωρίζουν τα Google Analytics? Όχι, ρε μπάγασα, μη μου σηκώνει το χέρι, με στεναχωρεί. Πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, καταρχήν, πάμε σε αυτού που γνωρίζουν τα Google Analytics, δεν θα φλιαρίσω πάρα πολύ, και να βάλουμε ένα βασικό κανόνα για να έχουμε μια πολύ καλή σχέση όλοι. Λοιπόν, τα Google Analytics δεν είναι εργαλείο απλά για reports. Να είμαστε τίμοι σε αυτό. Τα Google Analytics είναι ένα εργαλείο, το λέει και το όνομά τους, για ανάλυση. Και θα σας εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Δεν θα φλιαρίσω πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να δείξω τρία πολύ ενδιαφέροντα εργαλειάκια που υπάρχουν, που θα κάνουν τη δουλειά όλων και όλων μας πάρα πολύ πιο εύκολη. Ξεκινάω λοιπόν και το λέω γιατί είναι για ανάλυση. Ο σκοπός μας πάντα στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι απλά να δουλέψουμε με τους μέσους όρους. Οι μέσοι όροι πάντα λένε ψέματα. Αν εγώ έχω πυρετό και τα χέρια μου μπορεί να είναι παγωμένα, δεν σημαίνει ότι η θερμοκρασία του σώματος μου είναι σωστή, επειδή ο μέσος όρος είναι μια χαρά. Αυτό που ψάχνουμε πάντα είναι να καταλάβουμε κλάστερς συμπεριφορών καταναλωτών και πάνω εκεί να εντοπίσουμε προβλήματα, λύσεις ή ευκαιρίες και πώς θα παίρνουμε πάνω σε αυτά. Ξεκινάω λοιπόν με το πρώτο εργαλειάκι που έχει μέσα στα Google Analytics, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιθανότατα το έχετε δει πάρα πολύ. Τα dashboards. Δεν ξέρω πόσοι τα γνωρίζετε ή τα έχετε χρησιμοποιήσει, αλλά δείτε γιατί έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική οθόνη του Google Analytics. Όσοι τα έχουν χρησιμοποιήσει, τα έχουν δει, τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τα Google Analytics είναι τόσο όμορφα δομημένα από την ομάδα της Google, που ενώ περιλαμβάνουν μέσα, όσο και φανεί απίστευτο, 10.000 διαφορετικά reports, είναι οργανωμένα σε 4 ενότητες. Και μάλιστα είναι τόσο οργανωμένα που δείχνουν και το path που ακολούθησε ο χρήστης. Δηλαδή, πρώτα μας δείχνουν ποιο είναι το κοινό μας, φύλο, συμπεριφορά, δημογραφικά και όλα αυτά. Μετά μας αναλύουν από ποια κανάλια έχει έρθει το κοινό μας, το acquisition. Το τρίτο κομμάτι είναι πώς συμπεριφέρθηκε το κοινό μας πάνω στο site μας, στο δικό μας το property, το καθεξής. Και το τέταρτο κομμάτι είναι αν έκανε τελικά κάτι που ζητήσαμε στο κοινό να κάνει. Να κάνει μια αγορά, να δει ένα βίντεο, να πληρώσει μια φόρμα και το καθεξής. Αυτά όμως είναι κάθετες έννοιες. Πολλές φορές θέλουμε να δούμε πώς συμπεριφέρθηκε ένας χρήστης σε όλα αυτά. Και αυτό για να το βγάλουμε δεν είναι καθόλου εύκολο. Εδώ λοιπόν αυτό απαντάτε από τα πάρα πολύ όμορφα dashboards. Είναι πάνω εκεί στην ακρούλα που ξεκινάμε και θα σας εξηγήσω γιατί είναι πάρα πολύ πρακτικά και χρήσιμα. Καταρχήν τα dashboards τα διαμορφώνουμε όπως θέλουμε εμείς. Πάμε και του λέμε φέρε μου αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και σύνθεσέ τα μου έτσι ώστε να μπορώ να βλέπω. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα dashboard που θα μπορεί να λέγεται Quick Look, όπου είναι μια πολύ γρήγορη απεικόνιση τη στιγμή του e-shop. Πόσο κόσμο έχει έρθει μέσα, πού έχει έρθει, ποια κανάλια έχει έρθει και ποιες σελίδες βλέπει περισσότερο. Ένα άλλο θα μπορούσε να είναι dashboard ξεχωριστό, το performance που μπορεί να έχει το mobile μας, πάλι αυτά που λέγαμε πριν, από πού έχει έρθει το κοινό μας, το φίλο του, τα δημογραφικά του, τα κανάλια και πώς συμπεριφέρεται. Ένα τρίτο τυχείο θα μπορούσε να είναι ανάλυση των μοναδικών χρηστών και ούτω καθεξής. Αρχίζουμε δηλαδή να διαμορφώνουμε διάφορα dashboards όπως μας εξυπηρετούν εμάς. Το Google φτάνει σε βάθος να μας αναλύει μέχρι και τη συμπεριφορά του site μας. Γι' αυτό καλό είναι όσοι δουλεύουν σε μεγάλα e-shops, σε μεσαία και μεγάλα e-shops, να φτιάξουν και ένα dashboard όπου να δείχνει τη συμπεριφορά του site, το performance του ίδιου του site. Αν είναι γρήγορο, αν απαντάνε τα QRs και οι αρτήσεις και το καθεξής, για να μπορούμε να τα βλέπουμε.
Αυτό είναι το ένα τουλάκι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Υπάρχει το Google Analytics Solution Gallery, όπου έχει μαζεμένα τα καλύτερα dashboards πάνω εκεί, αλλά μπορείτε να βρείτε. Και μάλιστα οφείλω να αναγνωρίσω ότι ο πάρα πολύ καλός φίλος, ο Βαγγέλης ο Βαρφής, είναι ο νούμερο ένα contributor παγκοσμίως. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ καλό παλίκαρο που είναι τόσο φανατικός με τα Google Analytics που φτιάχνει τα καλύτερα dashboards. Εδώ είναι και το link. Η παρουσίαση νομίζω μετά θα μοιραστεί. Οπότε καλό είναι, αν βρείτε λίγο χρόνο κάποια στιγμή, να δοκιμάσετε να πάρετε. Είναι έτοιμα, τα βάζετε πάνω, τα προσαρμόζετε και έχετε πάρα πολύ ωραίες εικόνες, πιο γενικές και πιο στοχοποιημένες. Το δεύτερο εργαλείο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι τα segments. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να χωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τον κόσμο μας. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για τους μέσους όρους. Και ας δώσω να καταλάβετε. Πάλι πάμε στην κεντρική οθόνη του Google. Την έχετε δει το Analytics, τα έχετε δει πάρα πολλές φορές. Ότι μπαίνει κάποιος, αυτά είναι τα νούμερα, επισκεψιμότητά μου και το καθεξής. Πάνω εκεί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κουμπάκι που λέγεται Add Segment. Να βάλουμε δηλαδή μία υποενότητα του κοινού μας ή ούτω καθεξής. Αν κάποιος το κάνει κλικ, υπάρχουν κάποια segments τα οποία είναι ήδη έτοιμα για να επιλέξουμε. Π.χ. χρήστες που μπορεί να έχουν έρθει από το Google, από το Facebook, από email, marketing και ούτω καθεξής. Το καλό με τα segments είναι ότι μπορούμε να τα διαμορφώσουμε εμείς όπως θέλουμε, κάτω από πάρα πολλές συνθήκες. Δηλαδή, μπορούμε να φτιάξουμε segments βάσει των demographics. Να έχουμε δηλαδή άντρες, γυναίκες, ηλικιακές κατηγορίες από 18, 24, 24, 35 και το καθεξής. Μπορούμε να έχουμε segments από πηγές, από ποιο κανάλι μπορεί να έχει έρθει ο χρήστης, μπορεί να είναι από το newsletter, μπορεί να είναι από τα social, μπορεί να είναι από το Facebook, από affiliates, από Scrooge, Best Price και το καθεξής. Μπορεί να είναι segments με περιοχή τοποθεσία, πόλεις, χώρες ή πολύ μεγάλες περιφέρειες που πολλές φορές έχει το Google μέσα. Μπορεί να είναι segments από αγοραστική συμπεριφορά, αν ο χρήστης αγοράζει το μέσο καλάθι ή από 50 έως 100 ευρώ ή αν αγοράζει δύο φορές το μήνα και το καθεξής, αν βλέπουμε επαναληψιμότητες και το καθεξής, ή από κατηγορίες προϊόντων, ποιοι χρήστες αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Και μπορεί να είναι και segments βάσει τεχνολογίας, αν αγοράζουν από κινητά, από desktop, αν την οθόνη του υπολογιστή μεγάλη, μικρή, το καθεξής. Προφανώς μπορεί να γίνει και συνδυασμός των segments. Ότι εγώ μπορώ να φτιάξω ένα segments για να δω ποιοι χρήστες αγοράζουν από mobile και ταυτόχρονα είναι γυναίκες. Και το καθεξής. Πάμε να δούμε, για να μην σας φλιαρώ, να δούμε σε παραδειγματάκια, να δείτε πόσο ενδιαφέρον έχουν τα segments και πόσα αλήθειες μπορεί να κρύψουν, να εμφανίσουν μέσα στους κρυμμένους μέσους όρους. Εδώ έχουμε τις ενέργειες που έκανε μια εταιρεία που χρησιμοποιούσε προωθητικό κουπόνι. Έχει λοιπόν ένα report και εδώ είναι τα 10 πιο δημοφιλή κουπόνια που μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα νούμερα που μπορεί να έχουν φέρει δίπλα σε τζίρο. Αν εγώ λοιπόν πάω και βάλω τώρα ένα segment πάρα πολύ απλό, στο οποίο ζητάω, επιλέγω, να μου φέρει το segment των χρηστών τα οποία έκαναν αναζήτηση πάνω στο site μου. Και γιατί το λέω αυτό, θα καταλάβετε αμέσως. Βάζω λοιπόν το segment και έρχομαι σε μια νέα οθόνη. Η πρώτη εικόνα είναι το πάνω μέρος, είναι πόσο συμπεριφέρθηκαν και τι πολύ σφαίρανε όλοι οι χρήστες. Και στο από κάτω πώς συμπεριφέρθηκαν οι χρήστες που κάνανε αναζήτηση πάνω στο site. Αν λοιπόν κοιτάξουμε τη λεπτομέρεια στα δύο πρώτα κουπόνια, θα παρατηρήσουμε, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βάθος καθόλου ή είναι πάρα πολύ μικρά τα νούμερα, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά τι γίνεται. Ο λόγος που ψάχνουμε να βρούμε ποιοι χρήστες έκαναν αναζήτηση όταν τρέχουμε ένα κουπόνι είναι για να κατανοήσουμε κατά πόσο ήταν πολύ καλή η επικοινωνία μας. Αν λοιπόν εμείς έχουμε επικοινωνήσει σωστά ότι θα πας σε συγκεκριμένη landing page, στο οποίο π.χ. μπορεί να έχει γυναικείες γόβες, και βάλεις το κουπόνι γόβα 20, θα πάρεις έκπτωση του 20%. Αν το έχουμε επικοινωνήσει σωστά, η χρήστρια ξέρει ότι θα πάει εκεί, θα πάρει το προϊοντάκι, θα βάλει το κουπόνι και θα ψωνίσει. Αν δεν το έχουμε επικοινωνήσει σωστά, πιθανότατα να αναγκάσουμε τη χρήστρια να ψάξει να βρει το κουπόνι. Και εδώ βλέπουμε αυτό το φαινόμενο λοιπόν. Ενώ στο πάνω κομμάτι, στο πρώτο κουπόνι, βλέπουμε ότι το 52% περίπου των χρηστών κατά μέσο όρο στην βασική κατηγορία έχουν ψωνίσει, τελικά αυτοί που χρησιμοποίησαν κουπόνι ήταν στο 63% των αγορών. Άρα λοιπόν η πρώτη επικοινωνία δεν δούλεψε καθόλου καλά. Γιατί αναγκάζαμε τους χρήστες να ψωνίσουν πάρα πολύ. Στο δεύτερο αντιθέτως έχουμε ακριβώς το ανάποδο. Ενώ λοιπόν χρησιμοποίησαν το δεύτερο κουπόνι, είναι το 15% συνολικών πωλήσεων, βλέπουμε ότι αυτοί που κάνανε αγορές και χρησιμοποίησαν το search ήταν λιγότεροι από το μέσο όρο του δευτέρου κουπονιού. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε ή σας μπερδεύω λίγο σαν νουμεράκι. Πάμε να το δούμε σε κάτι άλλο λίγο πιο ενδιαφέρον από το να είμαστε στο κουπόνι. Εδώ έχουμε ένα δεύτερο παράδειγμα. Εδώ έχουμε πάλι στην ίδια εταιρεία τα 10 πιο δημοφιλή brands. Και βλέπει λοιπόν κάποιος ότι το νούμερο ένα brand είναι πράγματι πάρα πολύ καλό, πουλάει πάρα πολύ καλά και ούτω καθεξής. Αν έχω τώρα πάω και βάλω ένα segment θέλοντας να δω πόσο καλά αποδίδουν τα brands
σε mobile και σε tablet, για να δω αν τελικά είναι το ίδιο, πάλι θα διαπιστώσουμε μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά. Βάζω λοιπόν να δω το segment του mobile traffic, αντίστοιχα, και κάνω μια ανάλυση λοιπόν και βλέπω ότι ναι, μεν το πρώτο brand δουλεύει πάρα πολύ καλά. Στο τρίτο brand όμως έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βάθος. Βλέπω λοιπόν ότι, ενώ με 4% το brand στο σύνολό του, στο mobile είναι μόνο 0,15. Πού είναι το ρεζί. Έλα, δώσε μου, πού έχει λαζεράκι. Όχι, καμάρι. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν να το απομονώσουμε, βλέπουμε. Δεν πειράζει. Ας το φτιάξαμε. Αυτό θα ήθελα να σας δείξω στην ουσία. Είναι μόνο στο 0,15%. Αυτό μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά. Αυτό μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, ότι το όνομα του συγκεκριμένου brand στο mobile δεν φαίνεται πολύ καλά. Και χίλιους άλλους τρόπους. Ποιο είναι το καλό όμως. Αυτό μας βοηθά μας είναι τι. Να κατανοήσουμε με το segment ότι έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα με το τρίτο πιο δημοφιλές μας brand στο mobile. Και πρέπει να διορθωθεί. Και ούτω καθεξής. Αν αρχίσουμε δηλαδή να βάζουμε και να αφιερώνουμε το χρόνο μας στο να βάζουμε segments. Τώρα το κλείσα τελείως. Τι έκανα. Πάμε. Τελειώνω. Λοιπόν. Ξανανοίγω πάλι το μέγαμα segments γιατί είναι τι σημαντικό. Πάμε τώρα. Αφού έχουμε δημιουργήσει τα segments, τα Analytics, που είναι εταιρεία της Google και αδερφάκι τους είναι τα AdWords, έχουν και μια πάρα πολύ ωραία μαγιά. Το κοινό λοιπόν, το segments που μπορεί να έχουμε φτιάξει, άμα το κάνουμε κλικ, μας εμφανίζει μια πάρα πολύ ωραία επιλογούλα. Η επιλογή που λέγεται Build Audience, να φτιάξουμε κοινό. Και γιατί βοηθάει αυτό. Γιατί έχουμε πάει, έχουμε κάνει την ανάλυσή μας, έχουμε δημιουργήσει ένα νέο κοινό από τα segments, π.χ. το κοινό που αγόρασε το τρίτο brand στο mobile και λέμε πάρε αυτούς τους χρήστες και πλέον κάντος μου remarketing. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να δημιουργούμε συγκεκριμένα clusters χρηστών, συμπεριφορές και ομάδες και να στοχεύουμε δυναμικά μόνο πάνω σε αυτούς. Αντί να βομβαρδίσουμε σε όλο τον κόσμο με συγκεκριμένο μήνυμα σε συγκεκριμένα κοινά για πολύ καλύτερα νούμερα. Πάω και στο τρίτο, γιατί σε αυτόν τον χρόνο, γιατί σας ταλαιπωρώ και θέλω να πάμε όλοι για διάλειμμα. Λοιπόν, έχοντας πάρα πολλές πηγές, τις βάζουμε σε εργαλεία και τις ψάχνουμε και τις αναλύουμε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο όμως να έχουμε tools, εργαλεία, τα οποία τους βάζουμε πάρα πολλά δεδομένα και μπορούν με μία ή δύο οθόνες να μας δείξουν τη μεγάλη εικόνα. Αυτό που λέμε το data visualization, πώς μπορώ να οπτικοποιήσω τα δεδομένα μου έτσι, ώστε να μπορώ να λαμβάνω πληροφορία και απάντηση πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο φανταστικό εργαλείο, το οποίο είναι και αυτό δωρεάν, πλέον μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όλοι, που λέγεται Google Data Studio. Το καλό με το Google Data Studio είναι ότι δεν του βάζεις μέσα μόνο πληροφορίες από το Google Analytics, μπορείς να το βάλεις από πάρα πολλές πηγές. Από το Facebook, από το Twitter, από το remarketing και το καθεξής. Τα βάζεις όλα μέσα εκεί και σιγά σιγά αρχίζεις και τα οπτικοποιείς πάρα πολύ εύκολα. Παραδειγματάκι. Ας υποθέσουμε ότι εγώ θα ήθελα να βρω ή μου λέγε το αφεντικό μου, Φώτη, ποια είναι η καλύτερη ημέρα και η καλύτερη ώρα για να στείλουμε ένα newsletter. Θα πήγαινα και θα έκανα μία ανάλυση των ημερών αριστερά, τι μου πουλάει καλύτερα, και θα πήγαινα να έκανα και μία ανάλυση των ωρών και θα έπρεπε να ψάχνω ποια είναι η καλύτερη στο ένα και ποιο είναι το καλύτερο στο άλλο και να τα βάλω στη μέση. Ένας πρώτος τρόπος που θα μπορούσα να τον λύσω αυτό το πρόβλημα θα ήταν να πάω απλά γραφικά. Το κόκκινο είναι η ημέρα, το θαλασσί είναι η ώρα. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσα να έχω μια εκτίμηση το οποίο μου λέει: Α, ξέρεις, η Τετάρτη είναι μάλλον καλύτερη από το γραφικό, και αντίστοιχα δίπλα ακριβώς η καλύτερη ώρα είναι γύρω στις 12:01. Έτσι θα είχα μια πρώτη εικόνα. Το Google Data Studio όμως επιτρέπει να κάνουμε παραπάνω πραγματάκια. Και έτσι λοιπόν μπορώ να πετάξω ένα πάρα πολύ μεγάλο πίνακα, μέρες πάνω και ώρες κάτω. Και αν παρατηρήσετε λίγο όλη τη λεπτομέρεια, είναι λίγο μπερδεμένες μέσα, σας ζητάω συγγνώμη, θα δούμε ότι η καλύτερη και πιο έντονη με τη μία ματιά ώρα. Είναι αυτή εκεί. Και επειδή είμαι ανορθόδοξος, εκεί θα πρέπει να είναι κανονικά η Κυριακή, εγώ βάλα την Τετάρτη. Σας ζητάω συγγνώμη, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι Τετάρτη, τη μία το μεσημέρι είναι καλύτερη ώρα, αλλά θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα πράγματα. Ότι αν θέλω να στείλω κάτι την Κυριακή να το επικοινωνήσω, π.χ. που είναι. Πού έχω βάλει την Κυριακή, Τετάρτη στείλει, πάρα πολύ ωραία. Η καλύτερη. Έτσι είναι. Οι μέρες στις εβδομάδες, όσοι δεν ξέρουν και δεν είναι πάει σχολείο, προφανώς ξεκινάνε. Παρασκευή, Δευτέρα, Σάββατο, Κυριακή. Έτσι είναι, θα τα μαθαίνουμε στο σχολείο αυτά. Λοιπόν,
Την Κυριακή στις 6 ώρα, αν ήθελα να στείλω κάτι, θα ήταν πάντα η καλύτερη ώρα. Και έτσι λοιπόν, με ένα πάρα πολύ γρήγορο πίνακα, με το visualization που κάναμε στα δεδομένα μας, μπορούμε γρήγορα να παίρνουμε πληροφορίες. Σε ένα δεύτερο παράδειγμα, θα μπορούσα να βάλω μέσα όλα μου τα δεδομένα, όλες μου τις πηγές που μου φέρνουν από τη διαφήμιση που πληρώνω, για να ξέρω τι παίρνω πίσω. Και έτσι λοιπόν φτιάχνουμε το πρώτο πινακάκι, το οποίο είναι το performance μου, τι λεφτά χαλάω, πόσα clicks έχω πάρει, πόσα impressions έχω πάρει, από όλα μου τα κανάλια. Google, Facebook, οτιδήποτε άλλο χαλάω. Το δεύτερο είναι το κατά πόσο αποδίδει οι ενέργειές μου. Έχω πάρει 1000% πωλήσεις, το commercial rate είναι 1,1%. Το CPA μου, το cost per acquisition, πόσο πληρώνω για να πω ένα πελάτη είναι στα 6 ευρώ. Και από κάτω είναι η αξία που τελικά παίρνω από την επικοινωνία μου. Money, money λοιπόν, όλο μου το digital marketing αναλύεται στο 10 κουτάκια. Τρίτο παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί πάρα πολύ display σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το double click είναι μια φανταστική πλατφόρμα. Πάλι το παίρνεις και το κάνεις visualize πάρα πολύ γρήγορα, καταλαβαίνεις. Πώς έχουν έρθει, ποιες είναι οι καλύτερες μέρες, πώς αποδίδει και το καθεξής. Κάποιος που ασχολείται με growth hacking, που είναι και πάρα πολύ ωραία τρεντιά. Το growth hacking έχει μια τεχνοτροπία που λέγεται R. Το παγαλά, σαν λιοντάρι. R, το ξαναλέω πάλι. Λοιπόν, είναι AARRR. Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral. Αλλά όλοι εμείς οι αγγλωμαθοί το λέμε, όπως είπαμε, R. Έτσι. Λοιπόν, το παίρνεις, το βάζεις πάνω και φτιάχνεις το τουλάκι σου πάρα πολύ όμορφα και γρήγορα. Αυτά και με το Data Studio. Και κλείνω, θέλω μόνο 3 λεπτάκια, να βγάλω από μέσα μου ένα μικρό μαράζι. Ένα παράπονο, τώρα είμαστε μαζεμένοι, μια παρεούλα είμαστε, να τα πω όμορφα και ωραία. Λοιπόν, bonus είναι, για όσους καταλαβαίνουν, λίγο πιο δύσκολο, αλλά θέλω να επικεντρωθείτε λίγο. Όσοι γουστάρετε τα νούμερα, όσοι δεν γουστάρετε, break. Δεν σας διώχνω, απλά είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, έτσι για να νοστιμήσουμε και λίγο. Πριν πάμε για break. Πολλοί με ρωτάνε πολλές φορές, εσύ Φώτη, ποιο είναι το καλύτερο KPI. Το KPI είναι οι δείκτες που μας δείχνουν το κατά πόσο αποδίδουμε κάτι. Key Performance Indicator. Δεν έχω εύκολη απάντηση. Καταγράφω 118 KPI στα e-shop που κάθομαι και δουλεύω. Γιατί θεωρώ ότι αν στους 118 δείκτες καταφέρνεις κάθε φορά και βρίσκεις ένα προβληματάκι να το διορθώνεις, λίγο, στο σύνολο το πολύ, λίγο, μπορεί να γίνει πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Προσωπική άποψη. Πολλοί έξω τον βαφτίζουν αυτό το δείκτη TomTom. Στην ουσία είναι the only metric that only matters. Η μοναδική, δηλαδή το μοναδικό νούμερο μέγεθος που πραγματικά μετράει. Και αυτό σχετικό είναι. Θα σας εξηγήσω. Είναι το περίφημο customer lifetime value. Η αξία, η συνολική αξία ζωής που μπορεί να έχει ένας πελάτης πάνω σε εμάς. Γιατί όμως είναι χρήσιμο. Πολλοί κάνουν το λάθος και υπολογίζουν αυτόν τον δείκτη παρελθοντικά. Σου λέει άλλος ψώνισε 3 φορές, 180 ευρώ έχει αγοράσει, άρα στην ουσία ψωνίζει 60 ευρώ το χρόνο. Είναι λάθος. Το customer lifetime value υπολογίζεται από αυτόν τον πάρα πολύ εύκολο δείκτη. Όποιος ξέρει να λέει τις ημέρες της εβδομάδας, Παρασκευή, Δευτέρα, Σάββατο, προφανώς υπολογίζει και αυτό πάρα πολύ εύκολα. Το κάναμε στο δημοτικό αυτό κάποτε, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λοιπόν, η λογική του customer lifetime value είναι να μπορέσουμε να προβλέψουμε στο μέλλον του κατά πόσο θα είναι ο χρήστης κάποιος με τη συμπεριφορά του πελάτης μας. Όταν λοιπόν μπορεί να προβλέψεις την μελλοντική αξία που θα σου δώσει ο χρήστης, σε βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Ένα πολύ βασικό πράγμα είναι και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Πάμε λοιπόν, ας αφήσουμε στο πλάι το δείκτη, μην τον υπολογίσουμε τώρα, δεν έχει σημασία. Να κάνουμε κάτι άλλο όμως. Να βάλουμε λίγο απλά μαθηματικά, πάρα πολύ απλά. Αυτά είναι πανεπιστημίου, δεν είναι δημοτικό όπως το προηγούμενο. Θα τα δείτε τώρα. Να δείτε πόσο τελικά αξία έχει το customer lifetime value. Εδώ είναι ο κλασικός δείκτης, ο μέσος όρος που υπολογίζουμε όλοι. Τα εύκολα. Τι λέμε, ότι ο μέσος πελάτης μου εμένα κάνει 2 αγορές το χρόνο, ή κάθε αγορά του έχει μια αξία παραγγελίας 60 ευρώ, άρα ο μέσος πελάτης μου δαπανάει 120 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία, τα βρήκαμε τα νουμεράκια μας, bonus αυθεντικό, φεύγουμε. Λοιπόν, αν όμως πηγαίναμε πάνω σε αυτόν τον υπέροχο μέσο όρο που λέγαμε πριν και βάλουμε τα segments, βάλουμε ένα μόνο απλό segment, δείτε πόσο εύκολα αλλάζει. Και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ το χωρίζω και χωρίζω στους πελάτες που έχω φέρει από search marketing, τους οποίους τους έχω στοχοποιήσει, τους έχω κυνηγήσει, ξέρω πάρα πολύ καλά τι θέλω, και τους πελάτες που αναζητούν προσφορές. Π.χ. μπορεί να έχουν έρθει από το Scrooge, μπορεί να έχουν έρθει από το Best Price και από μηχανές σύγκρισης γενικότερα. Θα δούμε money-money ότι τα νούμερα αρχίζουν και αλλάζουν. Γιατί ο ένας που τον έχω κυνηγήσει και ξέρω ότι πότε τον κυνηγάω, μου κάνει 4 αγορές το χρόνο, ενώ ο άλλος μου κάνει 2.
γιατί ο δεύτερος είναι προσφοράκιας. Αν βρει καλύτερη προσφορά από άλλονα, θα πάει στον άλλονα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο loyal σε μένα. Παρατηρούμε επίσης ότι ο νεμέν πρώτος που τον έχω κυνηγήσει και ξέρω πάρα πολύ καλά πού θα τον βάλω, έχει ένα μέσο καλάθι στα 70 ευρώ. Ο άλλος, ο Χρήστης που αναζητάει προσφορές, το λέει και η λέξη, θα πάει στο φτηνό. Μάνι μάνι λοιπόν, βλέπουμε πώς αλλάζουν οι μεσόροι. Ότι ο μεν Χρήστης που έχει έρθει από το ένα καλάθι είναι στα 280 ευρώ περίπου το χρόνο, μου αποδίδει, ενώ ο άλλος μόνο στα 100. Και αν τραβήξουμε τα μαλλιά και λίγο παραπάνω και πούμε ότι βάζουμε και ένα 20% περιθώριο κέρδους περίπου, υπολογισμένα μέσα στο περιθώριο κέρδους τα πάντα, όλα τα κόστη, τότε βλέπουμε ότι ο ένας πελάτης θα μου αφήσει στο τέλος, όπα, συγγνώμη, γύρω στα 56 ευρώ μεικτό, ενώ ο άλλος 20. Με ένα λοιπόν φιλτράκι που βάλαμε και χωρίσαμε τους πελάτες μας, είδαμε του πόσο πιο καλός είναι ο πελάτης που έχουμε φέρει από τα search και πόσο ο πελάτης που έρχεται από τις προσφορές δεν αποδίδει σκοτώσεις όσο θα θέλαμε. Θα κάνω μια μικρή αλλαγή στο όνομα. Θα αλλάξω τον πελάτη από search marketing και θα τον κάνω καλό πελάτη και θα κάνω τον άλλο πελάτη που αναζητεί προσφορές ως μέτριο πελάτη, μέσο πελάτη. Αλλάζουμε κάτι, τα νούμερα παραμένουν ακριβώς τα ίδια σε αυτό το κομμάτι. Το έχουμε, δεν είναι κανένα, το έχουμε δύσκολο, έτσι δεν είναι? Δυσκολεύεται κανένας? Μπράβο. Να θυμάστε τις μέρες. Παρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα. Αυτό, αν θυμάστε αυτό, όλα τα λένε εύκολα. Λοιπόν, πάμε. Τα λένε τα ίδια. Προχωρά λοιπόν την κουβέντα. Ο καλός πελάτης μας αφήνει 56 ευρώ μεικτό κέρδος, ο μέσος πελάτης μας αφήνει μόνο 20. Αυτά που λέγαμε πριν. Και πάμε τώρα στο μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό που πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στο e-shop και μιλάνε με agency, το κόστος κτήσης. Σου λέει, θέλω να μου φέρεις τον πελάτη φτηνά. Το ότι ζητάμε να φέρουμε ένα φτηνό πελάτη μέσα δεν σημαίνει ότι είναι και ο καλύτερος πελάτης. Και εδώ φέρνω ένα τυχαίο παράδειγμα. Εγώ κυνηγάω να φέρω έναν πελάτη καλό με 4 φορές πιο ακριβό κόστος από ό,τι έχει ένας μέσος πελάτης. Αυτά αν τα αφαιρέσω πάρα πολύ απλά, το βλέπετε ότι το καθαρό κύριο σταματήσει ένας πελάτης στα 40 και ο άλλος μόνο στα 16. Και σε αυτό λοιπόν τον τύπο θα πάμε να εφαρμόσουμε αυτό που λέγαμε πριν. Το Customer Lifetime Value με prediction στο μέλλον. Και είναι το τελευταίο και δεν θα σας κουράζω άλλο. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Από την αρχή και όμορφα. Ο καλός πελάτης λοιπόν, με το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε, έχει 3 χρόνια ζωής. Ο μέσος πελάτης έχει 2 χρόνια ζωής. Άρα λοιπόν, με τα νούμερα που λέμε πριν, ο καλός πελάτης μου αφήνει τον πρώτο χρόνο 280 ευρώ, ο μέσος πελάτης μου αφήνει 100 ευρώ. Δεύτερο χρόνο το ίδιο. Τρίτο χρόνο όμως, που αλλάζουν οι ζωές των δύο πελατών, ο καλός πελάτης μου αφήνει άλλο 280, ο μέσος δεν μου αφήνει τίποτα. Αν τα θρήσω αυτά, βλέπουμε money-money τη σημαντική διαφορά. Ότι ένας καλός πελάτης που τον έχω κυνηγήσει, τον έχω προσέξει και μου έχει κοστίσει λίγο παραπάνω, μπορεί να μου αποδώσει 840 ευρώ το χρόνο, όταν ένας μέσος πελάτης μου αφήσει μόνο 200. Βάλω και τα κόστη πάνω που λέγαμε πριν από λίγο. Με 20% περιθώριο κέρδους, money money, βλέπουμε ότι ο καλός πελάτης θα μου αφήσει 168 μεικτό, καθαρό, και ο άλλος μόνο 40. Και να αφαιρέσω και το τετραπλάσιο κόστος διαφήμισης που μου κόστησε ο καλός πελάτης, καταλήγουμε σε τι? Ότι ένας καλός πελάτης, αν τον κυνηγήσεις, είναι 850% καλύτερος πελάτης από έναν μέσο πελάτη που απλά τον έφερες για να τον φέρεις. Και εδώ είναι η μεγάλη μου διαφωνία, όχι με όλα τα agencies, με κάποια agencies, και θέλω να σας δώσω σαν συμβουλή. Όποιος δουλεύει σε agency, να μην ακούσει, να κλείσει τα αυτιά. Έτσι μετά. Λοιπόν, πολλά agencies βγαίνουν και λένε στον πελάτη, θες να σου φέρω πωλήσεις ή χαμηλό CPA. Η απάντηση που θα πρέπει πάντα να δίνεται είναι και τα δύο. Θέλω και τα δύο να μου φέρεις. Κάνεις performance. Θέλω να μου φέρεις τον καλύτερο δυνατό πελάτη και να μου φέρεις τα καλύτερα νούμερα. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Σταματάω, τα είπα. Ηρέμησα. Λοιπόν, σας αφήσω και βιβλιογραφία από πίσω, όποιος θέλει να το πάρει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να κάτσετε κάποια στιγμή να το αναλύσετε το Customer Lifetime Value σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά από εμένα. Αυτή είναι η γάτα μου, η Μίτσα. Χαιρετισμούς σε όλους. Όποιος θέλει να μου στείλει κάτι, απορίες και το καθεξής για τις μέρες της εβδομάδας, αν δεν τις θυμάστε να σας ξαναπώ. Αυτό είναι το emailάκι μου. Είναι το πιο μικρό email στον κόσμο. Σας το λέω εγγυημένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο LinkedIn, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά. Καλό απόγευμα σε όλους.